Και να σας πω βέβαια ότι κυκλοφόρησε το νέο Τσάο, όπου βγήκε με αποκαλύψεις. Πάμε στην πρώτη αποκάλυψη, στο εξώφυλλο παρακαλώ, στο εξώφυλλο. Και προσέξτε, γιατί η Νατάσα Θεοδωρίδου λέει ούτε καλημέρα δεν έχει με τον Αντώνη Ρέμο. Κοιτάξτε. Τι λέτε. Και προχθές έλεγε και η Νατάσα ότι με το Ρέμο το νιώθει σαν αδελφό της. Ναι, ναι. Έτσι. Βέβαια μπορεί να υπάρχει πρόβλημα από τη μεριά του Ρέμου. Δεν ξέρουμε ακριβώς και τι λέει μέσα το περιοδικό. Γιατί να υπάρχει πρόβλημα από τη μεριά του Ρέμου. Εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα, ήρθαν πακέτο μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Τραγουδούσαν μαζί εκεί στις αρχές Σερμού, πώς λέγεται η πλατεία, μοναστήριο εκεί από κάτω. Καπνικαρέα. Καπνικαρέα, ναι, ναι, ναι. Τραγουδούσαν εκεί μαζί στις θαλασσιές Κάτρες, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν το μαγαζί τότε. Και η πρώτη εμφάνιση έγινε σε μένα στην εκπομπή στην Ελληνικό. Δεν τα ξεχνάω αυτά, δεν ξεχνεί ούτως ή άλλως. Όταν μάλιστα μέσα από αυτήν την εκπομπή γίναμε το γούρι τους και κάναν τόσο πολύ μεγάλο όνομα. Βέβαια. Έκανε ο Αντώνης Ρέμος. Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν με επισκέφθηκε ποτέ. Να ξέρετε, είναι από τις λίγες που δεν έχουν περάσει την εκπομπή μου. Δεν σε επισκέφτηκε ή δεν σε εμπιστεύτηκε. Ναι. Δεν με επισκέφτηκε. Επισκέφτηκε. Αλλά δεν την κάλεσα κι εγώ. Εντάξει, από την αλήθεια. Πάντως είναι πολύ θετική σαν καλλιτέχνη. Όχι, είναι δηλαδή, καταπληκτικό παιδί. Είναι, παιδιά είναι από τα πολύ καλά κορίτσια σε αυτό το χώρο μέσα. Και η ίδια βέβαια έχει περάσει και πάρα πολλά στην προσωπική τη ζωή. Με χωρισμούς, με. Εντάξει, όλες. Αλλά τώρα όμως προσέξτε πώς η προσωπική τη ζωή έχει μαζευτεί. Και δεν ξέρει κανένα. Την έχει πατήσει τις προηγούμενες σχέσεις. Ναι. Και Φουστάνος και. Αυτό είναι απόδειξη ότι αν θες να κρύψεις πράγματα, ναι, τα κρύβεις. Ναι. Πάντως πέρυσι νομίζω είχε κάνει ο Αντώνης Ρέμος το 2015 τη δήλωση που είπε ότι τι έχει κάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τα νέα παιδιά. Όταν είχε δηλώσει τότε η Νατάσα Θεοδωρίδου ότι δεν θέλει να κρίνει παιδιά σε talent show και δεν θέλει να πάει σε talent show. Και υπάρχει περίπτωση. Να υπάρχει από τότε αυτή η κοντρίτσα. Μπορεί να λέει τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου ότι δεν έχω πρόβλημα, ό,τι και να πει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά μπορεί να είχε πειράξει από τότε τον Αντώνη Ρέμο και να έχουν έτσι αυτή την αντιπαλότητα. Εγώ νομίζω ότι αδερφάκια είναι θα τα βρούνε. Τότε θα κρίμα είναι. Ναι. Αδερφάκια είναι θα τα βρούνε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα λάθος του δημοσιογράφου που το έβαλε και μάλιστα πρωτοσέλιδο στο Τσάο.